Ούτε στις πιο δύσκολες ιστορικές συγκυρίες του τόπου η καρδιά της πόλης του Ηρακλείου δεν ήταν τόσο έρημη παραμονή της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας. Πώς μου φαίνεται το Ηράκλειο? Δεν μου αρέσει και δεν μου αρέσει η όλη κατάσταση. Είναι μια μέρα την οποία πρέπει να τη ζήσουμε έτσι όπως είναι. Δεν έχουμε και πολλά περιθώρια επιλογής. Κάνουμε το καλύτερο. Προφανώς δεν τον έχει δει κανείς τόσο άδειο. Βέβαια, όταν είναι τα μαγαζιά κλειστά, είχε λίγο κόσμο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί. Και δεν θα το ξαναδούμε και άλλη χρονιά, ελπίζω δηλαδή. Η εικόνα που επικρατούσε σήμερα στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης μόνο απόκοσμη μπορεί να χαρακτηριστεί, αν συνυπολογίσει κανείς ότι διανύουμε το Μέγα Σάββατο. Το εμπόδιο πρέπει να φανούμε δυνατοί να το ξεπεράσουμε. Πρέπει να είμαστε μάχημοι για όλα. Τι να κάνουμε. Πολύ ωραία. Τι να σου πω. Σε κανονικές συνθήκες, οι δρόμοι στο εμπορικό κέντρο θα ήταν ασφυκτικά γεμάτοι από εκατοντάδες πολίτες που θα έτρεχαν για να προλάβουν να προμηθευτούν λαμπάδες, παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια αλλά και τα απαραίτητα για ένα λαμπρό γιορτινό τραπέζι. Η άδεια δεν είναι καλή για κανένα, διότι δεν υπάρχει δουλειά για κανένα, χρήμα δεν υπάρχει, δεν κινείται τίποτα. Απλά από θέα είναι καλά. Από δρόμος είναι έρημος, ας πούμε, αλλά δεν βοηθάει κανένα. Αλλά πιστεύω με έναν περαστικό να το ξεπεράσει ο κόσμος. Ακόμη και στις πιο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, η Λεωφόρος Δικαιοσύνης δεν έχει γνωρίσει τέτοιες εικόνες ερήμωσης. Οι άνθρωποι που κυκλοφορούν είναι κυριολεκτικά λιγοστοί και πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές πριν το αναστάσιμο τραπέζι. Όμως η απαγόρευση των άσκοπων μετακινήσεων και η πολύ ικανοποιητική συμμόρφωση των πολιτών στις συστάσεις των ειδικών άλλαξαν φέτος τα δεδομένα δραματικά. Τηρούμε τα μέτρα και έτσι η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη θέση από άλλες περιοχές. Πώς σας φαίνονται οι αντιδρόμοι? Είναι πρωτόγνωρο, αλλά νομίζω ότι είναι για καλό. Και πρέπει σαν Κρήτες να τηρήσουμε περισσότερο τα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Ελάχιστοι πολίτες κινήθηκαν το πρωί στην αδιαπόλη για τις τελευταίες προμήθειες πριν το αναστάσιμο δείπνο, είτε για ένα πολύ σύντομο περίπατο, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολίτες δείχνουν να σέβονται τις εκκλήσεις για αυτοπεριορισμό που απαιτούν οι κρίσιμες συγκυρίες. Πόσα άτομα στο τραπέζι? Οι δυο μας, ο άντρας μου και εγώ. Και οι γονείς μου από κάτω που θα τους δούμε, εγώ άνεμο κατεβαίνω δηλαδή, για να τους δω λίγο. Σε απομόνωση. Εύχομαι υγεία σε όλους πρώτα απ' όλα, αισιοδοξία. Οι πολίτες που μίλησαν στην Κρήτη TV επέλεξαν να στείλουν θερμές ευχές σε όλους τους εργαζομένους, ιδίως στο χώρο της υγείας και τα σώματα ασφαλείας που παραμένουν στη γραμμή του καθήκοντος και αυτές τις ημέρες. Υγεία, χαρά και καλά να περνάει. Ένα εμπόδιο είναι να το ξεπεράσουμε. Τι να κάνουμε. Ήθελα απλά να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς, το προσωπικό, όλα τα παιδιά των φαρμακείων, τα παιδιά που κάνουν delivery, όλους αυτούς τους καθαριστές μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά άντεξαν σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε σε όλο τον κόσμο και τους εύχομαι υγεία, ευτυχία με τις οικογένειές τους και σε όλο τον κόσμο το ίδιο.